Παρουσία της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Όλγας Γεροβασίλη πραγματοποιήθηκαν το πρωί του Σαββάτου τα εγγένεια του πυροσβεστικού κλιμακίου Ανογείων, που είναι και η 21η δομή ανά την Κρήτη. Η Υπουργός εξήρε την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα των σωμάτων ασφαλείας στη δοκιμαζόμενη Κρήτη, ενώ υπογράμμισε ότι πια λόγω της κλιματικής αλλαγής ο σχεδιασμός υλοποιείται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Κρήτη είχαμε φέτος ιδιαίτερα φαινόμενα. Δεν ήταν μια καλή στιγμή για το νησί. Όμως θέλω να πω ότι επειδή τα καιρικά φαινόμενα, οι καιρικές μεταβολές, οι κλιματολογικές αλλαγές εμφανίζονται πια με άλλους τρόπους και πιο έντονους και στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη, οφείλουμε να δράσουμε έγκαιρα ώστε να έχουμε προληπτική κυρίως δράση και βεβαίως ενισχυμένη τη δυνατότητα της κατασταλτικής δράσης στη συνέχεια. Στο νέο κλιμάκιο βρίσκονται μόνιμα 3 πυροσβεστικά οχήματα και 13 πυροσβέστες, οι οποίοι μετακινούνται από άλλες περιοχές της Κρήτης και θα κατοικούν πλέον μόνιμα στα Ανόγια. Ο νέος πυροσβεστικός σταθμός θα καλύπτει όλο τον ορεινό όγκο του Ψιλορίτη, το δυτικό Ηράκλειο και την Αξό. Ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, Βασίλειος Ματθεόπουλος, έδωσε το παρόν, όπως και ο περιφερειακός διοικητής Κρήτης Νίκος Λαγουδάκης και λοιπά στελέχη. Είμαστε κοντά στον Έλληνα πολίτη, κοντά στους κατοίκους και θεωρώ ότι με όποιο τρόπο και μέσο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους πολίτες μας. Ικανοποιήθηκε λοιπόν το αίτημα και των κατοίκων των Ανογείων και το επιχειρησιακό πρόβλημα της υπηρεσίας. Νομίζω ότι θα συμβάλλει, είναι η 21η πυροσβεστική υπηρεσία στην Κρήτη, θα συμβάλλει και αυτή στη φετινή αντιπυρική περίοδο. Ο Δήμαρχος Ανογείων Μανώλης Καλέργης και ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Μπόκος τόνισαν ότι το εγχείρημα στέφθηκε με επιτυχία σε 5 μόλις μήνες μετά από το σχετικό αίτημα. Θα συμβάλλει καθοριστικά και στις επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ σχεδιάζεται να λειτουργήσει σχολείο διασωστών με τα Ανόγια έτοιμα να φιλοξενήσουν υποψήφιους διασώστες από όλο τον κόσμο. Πολλές φορές και τη νύχτα επεμβαίνουν οι βοσκοί για να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους και πιστεύω ότι με αυτή την υπηρεσία τώρα που είναι προσανατολισμένη θα είναι πολύ πιο εύκολο των ανθρώπων, το έργο των ανθρώπων σε αυτή την κατεύθυνση. Μέσα σε αυτό το πεντάμινο πάρθηκε η απόφαση υπουργική, τρέξανε όλα τα νομικίστικα, όλες τις διαδικασίες και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα.